Γεια σα φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στο 15ο τεύχο τη μυθική πανοπλία του Tony Stark. Μιλάμε πάντα για την Mark 3. Εδώ ένα τεύχημα εντάξει, όπου πηγαίνουμε αυτού και πάλι από την αρχή, μια και πλέον πάμε στο αριστερό χέρι. Για μένα αυτό το τεύχο μην το ανοίξετε καθόλου, μην ασχοληθείτε γιατί θα αργήσει και λίγο. Να χαρείτε παιδάκια, μην αρχίσετε πάλι τι γκρίνιε, γιατί απαταιώνε και έτσι κι αλλιώ έρχεται η εβδομάδα του 15 Αυγούστου όπου. Εκεί, αν δεν κάνω λάθο, είναι οι μεταφορικέ κλειστέ. Δεν ξέρω τι παίζει μου και με τι εταιρείε για να και αυτά ή τα πρακτορία. Μήπω είναι και αυτά κλειστά. Το ξέρω σίγουρα επειδή και εγώ μαγαζί έχω τη βδομάδα του 15 Αύγουστο δεν είχαμε παραλαβέ. Είναι κλειστέ οι μεταφορικέ και αυτά. Και εδώ μα λέει: Α πούμε ότι εντάξει, έχουμε αυτή την ενημέρωση. Δεν θα πάει κάποιο να ψάχνει. Ξέρουμε ότι το τέφο 16 θα κυκλοφορήσει από τι 24 -8. Σε δύο εβδομάδε από τώρα παίζουν ρόλο διάφορα πραγματάκια, καλοκαίρια, αργίε και αυτά. Οπότε λίγο ηρεμία και όπω έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι που παράγεται εδώ για να πούνε ότι θα το βγάλουμε και θα σας το στείλουμε. Έρχεται από έξω. Οπότε μπορεί να παίζουν πάρα πολλά πράγματα και εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, το μόνο που γίνεται είναι να μεταφράζεται και να τυπώνεται το έντυπο, το χαρτί, το περιοδικάκι. Αυτά τα κομμάτια έρχονται από έξω. Γι' αυτό όσο μπορείτε, λίγο λιγότερη γκρίνια. Ε, αυτά νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε. Από το επόμενο, αλλά είπα ότι αυτό γιατί δεν είναι να τα ανοίξετε αυτό το κομμάτι τόσο για να μην το έχετε χύμα Τώρα εγώ θα τα ανοίξω να σα το δείξω, εντάξει, okay, εγώ τα έχω και αποθηκευμένα καλά μέσα σε μια ντουλάπα Γιατί αυτό το κομμάτι δεν θα κλείσει, αν θυμάστε και στο προηγούμενο χέρι που φτιάξαμε Είχε μείνει έτσι μέχρι να παραλάβουμε το άλλο τεύχος Όπου θα έρθει για να κλείσουμε την άρθρωση του αγκώνα που είναι και ένα βασικό κομμάτι Θέλει καλύτερο σφίξιμο, να το δούμε καλύτερα για να μην έχουμε θέματα. Εδώ τι έχουμε η τηλεχειριζόμενη πανοπλία. Εφ' ήταν κάτι σαν πανοπλία drone, ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά και πολύ. Ο σπόρος του Δράκου, η επιστροφή του Μάνταριν. Οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ πέρα, κάποια πραγματάκια έτσι σχετικά με το κόμιξ. Ω πάρε. Εδώ τι έχουμε και Δράκου, δράκον Dragon Ωραία, είχαμε και τέτοια σκηνικά. Δεν τα ξέρω καθόλου τα κόμιξ, παιδάκια. Ο πρώτο γύρο, όταν κυβερνάει ο Μάνταριν, το κάνει μόνο σε δαχτυλίδια. Είναι δικά μου και δικά μου θα μείνουν. Οκ. Okay. Ε, αυτά τα δαχτυλίδια μην έχουν να κάνουν τίποτα, μην τα δούμε τώρα στην ταινία που παίζει τον Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτά. Εδώ αυτό που λέγαμε, ότι, εντάξει, θα σα δείξω λίγο πολύ εδώ τι και πώ, αλλά είναι ένα τεύχο όπου για μένα και κλειστό να το κρατήσετε και να το ανοίξετε την επόμενη φορά. Εντάξει, κάποιοι τα κρατάνε και γενικά κλειστά. Ε, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει. Ο Μάνταρ είναι εχθρή για πάντα. Ήταν από του βασικού εχθρού και μα λέει το κάθε δαχτυλίδι τι κάνει και αυτά. Ε, ωραίο αυτό, αιώνιοι εχθροί και αυτά Tales of Suspense okay. ωραίο, ωραίο καστικό, πολύ ωραίο art αυτό δεν ήταν από κάποιο κόμιξ ή αυτά η επιστροφή του Μάνταρ είναι ένα εχθρό με συχνέ επισκέψει. Μοντέλο 12, η τηλεχειριζόμενη πανοπλία. Και κάθε φορά στο τελευταίο δισέλιδο εδώ που έχουμε αφιέρωση σε μια πανοπλία πέρα πάνω φαίνεται αυτή. Εντάξει, το παπλέον έκανε τον Μπούτο, το μπούτου, ποτέ έκανε τον Μπούτο, ποτέ εμφανίστηκε και αυτά. Και είναι τηλεχειριζόμενη η πανοπλία. Οπότε δεν είναι μέσα σε αυτήν ο Τόνι Στάρκ. Οπότε και η ζημιά να πάρει αυτή η πανοπλία δεν μα καίει και ιδιαίτερα. Γιατί δεν είναι μέσα ο Τόνι Στάρκ. Αν και εντάξει, δεν είμαστε για ζημιέ σε πανοπλίε και τέτοια. Δεν νομίζω να φτιάχνουν ναι, να τι έφτιαξε και αυτέ ιδιαίτερα εύκολα. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα μια βόλτα στι οδηγίε λίγο, και, λίγο στο πώ θα το στήσουμε αυτό το κομματάκι Όπως είπαμε δεν είναι και κάτι τόσο τρελό Το Σχεδόν λιωμένο από τις ζέστηλες Εδώ είχαμε μεταλλικά κομμάτια Αυτά τα δύο είναι μεταλλικά κομμάτια Οκ, okay, καλό και αυτό Εδώ τώρα όπως παίρνουμε αυτό Εδώ το κομμάτι μας λέει L Γιατί πλέον φτιάχνουμε το αριστερό χέρι Βλέπετε εδώ, για να μην το μπερδέψει κανένα περίπου κάποιο φτιάχνει τα όλα μαζί. Να μου πει σιγά σιγά το φτιάξει κάποιο, αλλά λέμε τώρα έχει και ένα L, ίσω και για αυτού να το βλέπουν. Πρώτα εδώ τα δύο ροδελίτσε. όπου και αυτέ οι ροδελίτσε παίζουν ρόλο να κρατάνε τα κενά και αυτά για να είναι πιο σταθερά. Απλά έρχεστε και βάζετε τι δύο ροδελίτσε εδώ και μετά αυτά τα δύο τώρα. όπως είναι το ένα είναι έτσι. Το άλλο είναι εδώ. Το κομμάτι που έχει τη γραμμούλα βασικά βάλε και αυτό. Εδώ το ένα το βάζουμε εδώ το λογικά το πάνω μέρος είναι αυτό και το άλλο εδώ και απλά έχουμε αυτό για σήμερα και αν το γυρίσεις ε, ανάποδα όπως μας το δείχνει μετά το τέλος του πρώτου σταδίου ξέρω εγώ πρέπει να βλέπετε αυτό το πράγμα πρέπει να είναι κάπως έτσι όπου αυτά τα κομμάτια όταν έρθει ό, να τα κλείσουμε θα τα πούμε και την ώρα θα θέλουν καλό σφίξιμο γιατί εδώ είναι βασική άρθρωση του αγκώνα και σε περίπτωση που επειδή τώρα θα το ξαναδούμε το χέρι από την αρχή Όποιο το θυμηθεί, αυτά τα κομμάτια είναι που πρέπει να σφίξουμε για το άλλο χέρι. Για να είναι σφιχτά. Αλλά μόλι έρθει το άλλο τέφο, αυτά τα κομμάτια να είναι σφιχτά. Για να έχει και την καλύτερη. να μην παίζει ο άρμα. Γιατί αρκετοί είδα ότι γράψαν εξή. Να το χέρι δεν κάθεται, το αγκώνα δεν κάθεται. Πρέπει να κάθεται. Πρέπει να κάθεται παιδάκια σε όποια πόζα και να το δώσετε. Γιατί αργότερα δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε πόζε στον Άιρμαν. Αυτά για σήμερα. Εντάξει. Μικρό τεφχάκι. Απλά αυτό, γι' αυτό έλεγα να μην το ανοίξει κάποιο για να μην έχει τώρα αυτό το πράγμα έτσι κάπου χήμα ή κάποιο που έχει στο σωστό αποθηκευτικό ωραίο. Εντάξει, μπορεί να το κάνει λίγο, αλλά εδώ αυτό το τεύχο ολοκληρώνεται και τώρα θα αργήσει λίγο σε δύο εβδομάδε θα το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Θα φτιάξουμε τη βασική άρθρωση του αγώνα. Αυτά για σήμερα λίγο πολύ. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα, είδαμε Iron Man, αλλά δεν είδαμε, Iron Man, αλλά δεν είδαμε άλλες καραβέως και τέτοια, οπότε αύριο θα δούμε διπλός καραβέω, δύο τέτοιοι μαζί, την Παρασκευή το σκελεθάκι το ίδιο. Και πάει λέγοντα αυτά. Λίγο πολύ και Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στο σχόλιο πώς σα φάνηκε όλη η φάση. Μόσο λιγότερη γκρίνια γίνεται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου ανοίγουμε, συλλέγουμε και φτιάχνουμε μαζί κάτι να στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμά.